Καλησπέρα. Έλα, Βαγγέλη. Στο ωραίο το ζεστό περιβάλλον, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχήν, μία παρατήρηση πρωινή που δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω παρέμβαση εκείνη την ώρα σε σχέση με την έκθεση για τη ΣΚΑΠ. Συμφωνούμε, είναι πάρα πολύ θετικό ότι μπαίνει ως κριτήριο η έκταση. Έχουμε πει όμως και έχοντας καλές προθέσεις, θεωρώ ότι ο κύριος Γκούπιος στην έκθεσή του έκανε ένα λάθος. Ανέφερε ότι στα κριτήρια που δεν έλαβαν υπόψη, αλλά θέλουν να λάβουν υπόψη, είναι η πρωτεύουσα νομού. Και μετά άρχισε να μιλάει για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Από ό,τι κατάλαβα, εννοούσε αυτό που και εμείς θα προτείνουμε τώρα, ότι πρέπει να λάβει υπόψη αστικούς δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ξεχωριστά ως κριτήριο έκτασης. Και αυτό, γιατί το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα και νομίζω αυτό υιοθέτησε ο κύριος Γκούπιος, ότι δεν μπορεί, όσο έτσι αναγκαίο να είναι στους ορεινούς δήμους και τις ανάγκες που έχουν κάποιοι δρόμοι, στους οποίους μπορεί να μην διέρχεται σχεδόν κανένας για 8-10 μήνες, οι δρόμοι ενός αστικού δήμου της Αθήνας της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ο οποίος δήμος έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, να έχει συνέχεια διερχόμενους και να υπάρχει ένα άλλο είδους κόστος. Νομίζω αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δήμων αστικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μεγάλων δήμων, όπως και το Χαϊδάρι, που είμαι δήμαρχος, να λυθούν ιδιαίτερα υπόψη. Η οδοποιία, όπως λέμε, που είναι το κατεξοχήν θέμα κόστους, είναι ένα κριτήριο το οποίο είναι εντελώς διαφοροποιημένο στην Αθήνα από ό,τι σε έναν επαρχιακό δήμο. Μπορεί να υπάρχουν άλλες ανάγκες. Όμως, εδώ και σε άλλα θέματα, όπως την καθαριότητα, είναι εντελώς διαφοροποιημένα. Τώρα, θέμα απογραφής. Όλοι είπαμε ότι η απογραφή ήταν προβληματική. Ξεχάσαμε κάποιοι τους αρνητές απογραφής, που ήταν πάρα πολλοί στην Ελλάδα και νομίζω όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν εντελώς αντιπροσωπευτική αυτή η απογραφή. Ως εκ τούτου, καταρχήν, σε εκλογές έχουμε ξεκαθαρίσει με την ψηφοδέλτια πάμε. Πρόεδρε, ξέρουμε πώς θα πάμε. Τα δημοτικά συμβούλια που θα εκλεγούν, πώς δημοτικούς συμβούλους, υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο να αλλάξουν. Είδα το πρωί τον υπουργό πριν φύγει. Το έχουμε ζητήσει. Ναι, είδα τον υπουργό πριν φύγει και μου λέει περιμένετε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, 31 Δεκέμβρη. Εντάξει, αλλά από τώρα όμως θα μπορούσε να μας πει ένα plan B στην περίπτωση που υπάρχει αυτό το 3,5% περίπου, συν πλην, που όλοι ξέρουμε. Έχουμε 3,5%. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Δεν πρέπει εκ των προτέρων να ξέρουμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό και να ξέρουμε με πόσους τι ψηφοδέλτιο θα κάνουμε και τα επόμενα δημοτικά συμβούλια, πόσους δημοτικούς συμβούλους θα έχουν. Αυτό είναι το ένα, το εκλογικό. Δεύτερο, οικονομικό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι η οριζόντια μείωση του 3,5% θα δοθεί, γιατί θα υπάρχει μια μείωση, ότι μπορεί να υπάρχει μια μείωση των ΚΑΠ και ως εκ τούτου η ενίσχυση των οικονομικών των δήμων θα έρθει ως μια έξτρα επιχορήγηση. Όταν δεν έχουν δοθεί τα παρακρατηθέντα, νομίζω είναι φυσικό επόμενο να μην μιλάμε καν για μείωση ΚΑΠ βάση του πληθυσμού. Οι ΚΑΠ πρέπει να είναι ίδιες, βάσει όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και ό,τι έξτρα δοθεί να μην περιλαμβάνεται ως μια καλή θέληση, ένα δείγμα καλής θέλησης της κυβέρνησης ότι άντε να πάρετε και αυτά τα χρήματα, παρόλο που έχετε μειώσει τον πληθυσμό σας, σας δίνουμε μια έξτρα ΚΑΠ. Νομίζω είναι κεκτημένο ότι δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου για μείωση και το λέω ως δήμαρχος που είχα έστω μια μικρή αύξηση η οποία πιστεύω προσωπικά δεν είναι αντιπροσωπευτική. Και όπως πολλοί άλλοι δήμαρχοι θεωρούν ότι ο πληθυσμός, ο πραγματικός πληθυσμός είναι πολύ περισσότερος από αυτόν ο οποίος είναι στο Χαϊδάρι και στην πόλη του. Και κάτι τελευταίο. Κατηγοριοποίηση δήμων. Νομίζω ότι με ένα 3,5% μέσο όρο και έχει τεθεί στην Επιτροπή Θεσμών, οι αλλαγές στους δήμους 20, 50, 100 χιλιάδων πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές
βάσει της αναπροσαρμογής των πληθυσμών και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση πάνω σε αυτό. Είτε για να συμμετέχουμε σε προγράμματα, είτε για να υπάρχουν περισσότεροι αντιδήμαρχοι, ειδικοί σύμβουλοι, να υπάρχει γενικός διευθυντής. Το έχουμε ζητήσει και αυτό. Ναι, το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν το είδα να ακούγεται από τον Υπουργό και όσο δεν το ζητάμε, νομίζω ότι είναι και η παράταση ότι κοιτάξτε να δούμε 31 Δεκέμβρη τι θα έχουμε, εντάξει. Άρα, αν 31 Δεκέμβρη δει τα πραγματικά αποτελέσματα της απογραφής, τι σημαίνει αυτό, ότι στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Γενάρη να πάρει αποφάσεις τότε, να είναι προετοιμασμένοι να πάρουν αποφάσεις. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.